στα πλαίσια της στρατηγικής που έχει χαράξει ο Περιφερειάρχης μας ο Σταύρος ο Αρναουτάκης για τη στήριξη των ευάλωτων ομάδων, βγάζουμε την προκήρυξη για το νέο πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, ένα πρόγραμμα το οποίο μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων θα διανεμηθεί ένα ποσό της τάξης των 13.800.000 ευρώ σε ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία υπολογίζονται να είναι πάνω από 5.500 για το νησί μας. Να σας πω μόνο ότι το 2017 ο αριθμός των αιτήσεων ήταν 6.517 οικογένειες, το 18 10.312 οικογένειες, το 19 8.568 οικογένειες, το 21 7.544 οικογένειες, το 22 6.753 οικογένειες και το 23 6.148 οικογένειες. Άρα αυτά αφορούσαν συμπολίτες μας, για μένα το 17 13.767 ανθρώπους, το 18 22.092 ανθρώπους, το 19 16.884 συμπολίτες μας, το 21 14.284 συμπολίτες μας, το 22 11.939 και το 23 10.503. Αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία της ΕΔΙΚΑ, είναι διαπιστωμένα. Να σας πω ότι τα ωφελούμενα νοικοκυριά κατά τα έτη 2014-2021 είναι σε σύνολο αιτήσεων 202.998 για την ΠΕ Ηρακλείου, με σύνολο ενεργών μελών 6.098. Για το Λασίθι ήταν 27.491 αιτήσεις με σύνολο ενεργών μελών 883. Τα Χανιά 46.888 με σύνολο ενεργών μελών 1.710. Και στο Ρέθυμνο είχαμε 22.369 αιτήσεις με σύνολο ενεργών μελών 755. Δεν μπορεί λοιπόν να τρέχει η ακρίβεια και τα κριτήρια, τα εισοδηματικά, να παραμένουν σταθερά. Όλο αυτό μπορούμε να το αντιληφθούμε, ότι πολλοί κόσμος μένει άδικα τελείως έξω από το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να μην τους παρέχεται μια σημαντική βοήθεια, ιδιαίτερα από την περιφέρεια, σε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη για αυτούς. Προφανώς χρειάζεται αναθεώρηση των κριτηρίων προς τα πάνω. Το έχουμε πει σαν κοινωνική υπηρεσία, το λένε και οι μελέτες, το λένε και τα κοινωνικά παρατηρητήρια, το λένε και όλοι οι κοινωνικοί επιστήμονες. Ποιος έκανε τις περικοπές του ορίου? Μα δεν υπάρχουν περικοπές του ορίου, βγαίνει κοινή υπουργική απόφαση που ορίζει το Υπουργείο ποιο είναι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Mm-hmm. Με βάση λοιπόν αυτό το κριτήριο γίνεται η ένταξη στο πρόγραμμα. Mm-hmm. Εσείς τώρα ως κοινωνική υπηρεσία εδώ, ναι, που έχετε τα στοιχεία και ξέρετε. Ναι. Ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός των ανθρώπων που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή να βοηθηθούν και που ουσιαστικά μένουν εκτός εξαιτίας αυτής της στοιχείας? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι συν 50% από τον αριθμό των αιτήσεων των πραγματικών. Αλλά δίνει το νέο πρόγραμμα, έχει ένα παραθυράκι να το πω έτσι, δίνει μια δυνατότητα. Οι κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων, οι οποίες θα συμπράξουν στην κοινωνική σύμπραξη τη διανομή των τροφίμων, μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών, αν γνωρίζουν κάποιον άνθρωπο που δεν αδυνατεί να πάει να ενταχθεί στο ΚΕΑ, διότι δεν μπορεί να κάνει τα χαρτιά, είναι αμαία ή για οποιοδήποτε άλλους οικογενειακούς λόγους, να τον εντάξει αιτιολογημένα με ειδική του απόφαση και πράξη κοινωνικού λειτουργού που να αιτιολογεί την ένταξη. Και αυτά τα 13,5 εκατομμύρια που είπαμε είναι σε ορίζοντα τριετία, σωστά? Ναι, είναι σε ορίζοντα τριετία. Αρχίζει ενωμένη σε 2 μήνες που θα υποτίθεται θα βρεθεί ομοιοδότης προμηθευτής. Εάν γίνουν ενστάσεις, αυτό το δίμηνο θα παρατάθει. Που εύχομαι να μην γίνουν. Mm-hmm. Διότι... Ουσιαστικά μιλάμε για την αρχή του καινούργιου χρόνου, στα 25 και μετά. Ναι, ναι, νομίζω ότι θα προλάβουμε. Θέλω να πιστεύω θα προλάβουμε πριν τα Χριστούγεννα να γίνει η διανομή.